Πραγματική τραγωδία στα Γεράνια με τη δασική πυρκαγιά στο Σχήνο Κορινθίας. Εξαπλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Αλεποχωρίου αλλά και των Μεγάρων με καταστροφή πάνω από 71.000 στρέμματα κάηκαν, εκ των οποίων τα 52 στρέμματα ήταν δάση και δασικές εκτάσεις. Η καταστροφή αυτή ανέδειξε, αν θέλετε, και τις διαχρονικές ευθύνες του αστικού κράτους και των κυβερνήσεών του για την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένης προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας και ειδικά στη διαχείριση, και το τονίζω, της διαχείρισης του συγκεκριμένου κρατικού δάσους που κάηκε και είχε παραχωρηθεί από το παρελθόν για ρητινοσυλλογή. Δεν υπάρχει στο πλαίσιο της διαχείρισης καμιά μα καμιά αναγκαία μελέτη αντιπυρικής προστασίας από το αρμόδιο δασαρχείο, η οποία κανονικά έπρεπε να προβλέπει τα αναγκαία δασοτεχνικά έργα πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Πολύ περισσότερο, αυτό που ανέδειξε, αν θέλετε, και η φωτιά, είναι η πλήρης εγκατάλειψη του δάσους και το μέγεθος της καταστροφής. Όμως αυτά τα περιγράφουμε. Τώρα τι γίνεται, και αυτή είναι η ουσία. Οι καμένες εκτάσεις πρέπει άμεσα να υπάρχει πρόγραμμα ολοκληρωμένης προστασίας και ρητής απαγόρευσης κάθε άλλης χρήσης, συμπεριλαμβανομένης και της εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Πολύ περισσότερο που έχουν δει στο φως της δημοσιότητας απόψεις και φωτογραφικό υλικό περιπτώσεων δασών που ένα χρόνο μετά την καταστροφή τους αναδασώθηκαν με ανεμογεννήτριες. Έχοντας ως δεδομένο ότι το εν λόγω καμένο πλέον δασικό οικοσύστημα πρέπει άμεσα να προστατευτεί με άμεσα μέτρα ανάσχεσης πλημμυρών, με κορμοδέματα και κορμοφράγματα, αλλά και αναγκαία μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, στο πλαίσιο αυτής της συνολικής διαχείρισης που έπρεπε να υπάρχει για προστασία του δάσους που κάηκε. Δεν ρωτάμε, ζητάμε, κύριε Υπουργέ, ζητάμε να εξασφαλιστεί συνολικά η αποκατάσταση του δάσους, υλοποίηση μελέτης διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. Δεύτερο, να υπάρξουν τα κατάλληλα κονδύλια και το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, δεδομένου ότι στο δασαρχείο Μεγάρων υπηρετεί ένας μόνο δασολόγος, τίποτα άλλο. Και τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος. Και τρίτον, να απαγορεύσετε πλήρως την εγκατάσταση ΑΠΕ και ιδιαίτερα ανεμογεννητριών σε όλα τα καμένα δάση και δασικές εκτάσεις, αλλά και για το συγκεκριμένο, ώστε να είναι αντικίνητρο στην κυριολεξία να γίνονται εμπρισμοί και μετά να μπαίνει καλλιέργεια ανεμογεννητριών. Ευχαριστώ. Καλώς. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή κυρία συνάδελφε, κυρία Μανώλακου, έχετε αποδείξει την ευαισθησία σας σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών ως μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Μαζί είμαστε ακριβώς, κυρία Μανολάκου, και γι' αυτό μπορώ να το πω, διότι ξέρω από πρώτο χέρι πόσο ουσιαστική είστε σε αυτά τα ζητήματα. Και συμφωνούμε. Είπατε, δεν ρωτάτε, αλλά ζητάτε αυτά που μετά παραθέσατε. Μαζί σας. Αυτά που ζητάτε, και θα τα πω αναλυτικά, εμείς ήδη τα έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και θα τα υλοποιήσουμε κατά τον τρόπο που τα περιγράψατε. Η κυβέρνηση, λοιπόν, έχει αποδείξει ότι έχει ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα της προστασίας, ειδικά του δασικού πλούτου. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω, λοιπόν, από το βήμα της Βουλής, ότι ούτε μισό εκατοστό καμένου δάσους δεν πρόκειται να εγκαταληφθεί. Είτε με τη φυσική αναγέννηση, διότι αυτό το δάσος, τα 50.000 από τα 64.000 στρέμματα που κάηκαν, ήταν δάσος παρθένο, που για πρώτη φορά δυστυχώς κάηκε. Άρα οι δασολόγοι και οι δασοπόνοι και οι επιστήμονες της δασικής
υπηρεσίας μας λένε ότι υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να ανακάμψει μόνο του. Είτε λοιπόν με φυσική αναγέννηση το δάσος θα επιστρέψει, είτε εκεί που δεν θα μπορέσει το δάσος στις περιοχές αυτές, στις Καμένες, στο Σχήνο, στην Κόρινθο, στην Αττική, να επιστρέψει, εμείς θα εντάξουμε στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης όλες αυτές τις εκτάσεις, ώστε με τη δική μας παρέμβαση να ξαναπρασινίσουν. Θα σας πω και για τις ανεμογεννήτριες, θα σας πω και για τα λατομεία, ορυχεία που διάβασα ότι ενδεχομένως θα φυτρώσουν ξαφνικά στην καμένη περιοχή. Θα σας πω για αυτά, αφού πρώτα γίνω λίγο συγκεκριμένο στις εργασίες που τώρα κάνουμε, που είναι σαφές και σίγουρο ότι θέλετε να ξέρετε πώς πορευόμαστε μετά από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά. Καταρχάς, το πρώτο και βασικό είναι η κήρυξη της περιοχής ως αναδοσωτέας. Αξιοποιήσαμε και αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνολογίας, όλες τις δυνατότητες. Δηλαδή, μη επανδρομένα σκάφη του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων διαρκώς πετούν πάνω από την καμένη περιοχή, καταγράφουν την καμένη έκταση και με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Δασών Δυτικής Αττικής έχουμε ήδη οριοθετημένα τα πολύγωνα της πυρκαγιάς. Ξέρουμε λοιπόν μέχρι και τον τελευταίο πόντο που είναι καμένα και που όχι. Και κάτι ακόμα εδώ έρχεται μπροστά μας και το ζήτημα των δασικών χαρτών. Χάρη στην ανάρτηση των δασικών χαρτών, που για πρώτη φορά η Ελλάδα με μια σημαντική και μεγάλη δουλειά που έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, αναρτήσαμε δασικούς χάρτες στο σύνολο της επικράτειας, χάρη στην ύπαρξη των δασικών χαρτών, μπορούμε και έχουμε διασταύρωση του πραγματικού δάσους, έτσι ώστε να το προστατεύσουμε από μελλοντικές ενδεχόμενες, οποιοδήποτε θελήσει να μειώσει το δάσος με καταπατήσεις κτλ. Που δεν θα τον αφήσουμε. Επίσης, έχουμε εκδώσει όλες τις δασικές απαγορευτικές διατάξεις για τη βόσκηση, για την υλοτομία, για τη θύρα. Έχουμε συντάξει τους πίνακες υλοτομίας για να ξέρουμε ποια είναι τα καμένα δέντρα και οι καμένοι κορμοί που πρέπει να απομακρυνθούν και ενδεχομένως να προκαλέσουν προβλήματα ασθενειών και προσβολής στα υγιή μη καμένα δέντρα. Και εκπονούμε τώρα τις μελέτες για τα αντιπλημμυρικά, τα αντιδιαβρωτικά και τα υδρονομικά έργα που είναι σαφέστατα απαραίτητο να γίνουν για να τεκμηριώσουμε, να κλειδώσουμε, να ασφαλίσουμε την περιοχή. Και αμέσως μετά, ήδη δηλαδή εκπονούμε, αλλά μόλις ολοκληρωθεί και η εκπόνηση μελέτης, προχωράμε στην αναδάσωση. Όπως είπα, κύριε Πρόεδρε, θα παρακολουθούμε τη φυσική αναγέννηση και όπου αυτή δεν είναι δυνατόν, θα επανέλθουμε εμείς με την τεχνητή αναδάσωση. Να σταματήσω εδώ και να συνεχίσω τη δευτερολογία. Έχετε τη δυνατότητα και στη δευτερολογία της να συνεχίσετε. Μου δίνετε λίγο χρόνο ακόμα στην πρωτολογία. Ωραία. Εντάξει. Επίσης, κυρία Μανολάκου, έχουμε φέρει σε συντονισμό. Λοιπόν, τα καμένα ήταν 66.471 στρέμματα. Όχι όλα δασικά. Λοιπόν, έχουμε φέρει σε επικοινωνία και είναι δουλειά μας. Δεν είναι κάποια είδηση αυτή. Το κάνουμε διαρκώς. Τη διεύθυνση των δασικών έργων και υποδομών με τις δασικές υπηρεσίες των δύο αποκεντρωμένων διοικήσεων, Αττικής και Πελοποννήσου. Και είμαστε σε απόλυτη βεβαιότητα θέσης να σας πούμε ότι το σύνολο των χρηματοδοτήσεων που θα απαιτηθούν, βεβαίως από τώρα σας το λέω, θα εξασφαλιστούν. Οπότε συνεχίζω τη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώς, κύριε Υπουργέ. Κυρία Μανουλάκου, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κύριε Υπουργέ, ξέρουμε την ευαισθησία σας. Όμως δεν συμφωνούμε ότι την ίδια ευαισθησία έχει και η κυβέρνηση. Και σας το λέω γιατί πριν καταθέσουμε την επίκαιρη, αναζητήσαμε τα κυβερνητικά μέτρα που είχαν αναγγελθεί. Και ανησυχήσαμε. Και σήμερα ανησυχούμε ακόμα πιο πολύ και σας το λέμε με κάθε ειλικρίνεια. Γιατί είναι η πιο καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων 10 ετών και μάλιστα Ιούνιο μήνα που συνήθως πάνω από 5.000 στρέμματα δεν καίγονται. Δηλαδή τόσο καταστροφικός ήταν ο προσανατολισμός της φωτιάς, αλλά και τις ανακοινώσεις που είχαμε και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Υποδομών και από το Υπουργείο και από τον κύριο Χρυσοχοίδη.
δεν φαίνεται να υπάρχουν μέτρα συγκεκριμένα που χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Ούτε εσείς μας απαντήσατε συγκεκριμένα. Και τι ρωτάμε. Έχοντας και την πείρα, αν θέλετε, από τη μεγάλη φωτιά της Κινέτας, που δεν παρθήκανε μέτρα και ακολουθήσανε μεγάλες πλημμύρες. Δεν θέλουμε το γενικό πλαίσιο, γιατί μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει τίποτα. Γενικό πλαίσιο έχουμε ακούσει πολλές φορές. Θέλουμε να μας πείτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Χρονοδιάγραμμα. Για το αν έχετε αναθέσει και ποιος θα κάνει τη μελέτη. Το Δασαρχείο Μεγάρων αντικειμενικά δεν μπορεί. Ένας άνθρωπος είναι, ο Δασάρχης. Δεύτερον, πότε θα μπουν τα συνεργεία για τα έργα. Οι κλήσεις είναι μεγάλες. Μέχρι το Σεπτέμβριο, και είμαστε Ιούνιο μήνα, μέχρι το Σεπτέμβριο που αρχίζουν οι βροχές, αυτά πρέπει να είναι έτοιμα. Γι' αυτό ζητάμε χρονοδιάγραμμα. Και να δεχτούμε ότι ό,τι πόροι χρειάζονται, ό,τι λεφτά, ό,τι τα έχετε, αλλά χρειάζεται και προσωπικό. Και γιατί τα λέμε έτσι πιεστικά και τα ζητάμε να μας τα πείτε στη δευτερολογία σας. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και τις προηγούμενες κυβερνήσεις με ένα νέο αντιλαϊκό, αντιπεριβαλλοντικό νομοθετικό έργο. Γιατί τους πράσινους καπιταλιστές θέλει να ενισχύσει. Αυτό γίνεται συνεχώς και μάλιστα την ώρα που διοχετεύονται πακτολοί χρημάτων στις επενδύσεις της πράσινης οικονομίας, συνεχίζει να υπάρχει υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των αναγκαίων υποδομών και των μηχανισμών της πολιτικής προστασίας και έλλειψη ολοκληρωμένης προστασίας στη διαχείριση των δασών. Πουθενά δεν έχω ακούσει μετά αυτή τη μεγάλη φωτιά, μετά τη μεγάλη αυτή τραγωδία, τη λέξη «δασική υπηρεσία», που είναι ο ρόλος της και για την πρόληψη και για την αποκατάσταση. Γιατί, ναι μεν, βεβαίως, και τα επανδρομένα σκάφη, και ότι θα είναι αναδοσωτέα η έκταση, αυτή είναι υποχρεωτική από το Σύνταγμα. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά. Αν δεν την ανακηρύξετε, έχετε ποινικές ευθύνες, πού να το πω. Αλλά, βεβαίως, για μας το λέμε καθαρά, ισόρροπη σχέση ανθρώπου και φύσης, δηλαδή και ανάγκη φιλολαϊκής διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος, δεν μπορεί να γίνει σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα. Γιατί θεωρεί και το δασικό οικοσύστημα εμπόρευμα και γι' αυτό καταστρέφεται για να μπουν άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Το έχουμε ζήσει μετά από φωτιές και τα έχουμε συζητήσει μαζί και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, μετά από μεγάλες φωτιές σε ορεινούς όγκους, σε νατούρα περιοχές, να φυτεύονται ανεμογεννήτριες.